Ακίνητη και σιωπηλή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στέκεται στην είσοδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ σε όλα τα μπαλκόνια του κτηρίου βρίσκονται στρατιωτικοί από όλα τα όπλα σε ένδειξη φόρου τιμής. Η μικρή τελετή στο Πεντάγωνο στη μνήμη των δύο ηρωικών πιλότων ραγίζει καρδιές. Στο σμιναγό Μουλά και τον ανθυποσμιναγό Στεφανίδη απονέμεται ο βαθμός του αντιπτεράρχου. Τη σχετική απόφαση έλαβε νωρίτερα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων μετά από εισήγηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Μετά την τελετή έπαρσης της σημαίας που κυματίζει μεσίστια καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων, τελέστηκε μνημόσυνο και τρισάγιο στον Ιερό Ναό που βρίσκεται στους χώρους του στρατοπέδου Παπάγου, όπου στεγάζονται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα γενικά επιτελεία. Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή μαζί με εκείνη όλων των υπτάμενων που έχουν χάσει τη ζωή τους, δείχνοντας αυταπάρνηση για την προστασία της πατρίδας, της περιουσίας και της ζωής όλων των Ελλήνων, ανέφερε ο Υπουργός Νίκος Δένδιας. Η Ελλάδα πενθεί. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και κατόπιν εισήγησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, στους δύο αξιωματικούς. Απονέμεται ο βαθμός του αντιπτεράρχου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι κανένα πτητικό μέσο δεν επιχειρεί χωρίς προηγούμενο πτητικό έλεγχο. Θα ήθελα να επαναλάβω το αυτονόητο. Ουδέν πτητικό μέσο επιχειρεί χωρίς προηγούμενο τεχνικό έλεγχο. Την ίδια ώρα η Βουλή υιοθετούσε το αγέννητο παιδί του ήρωα κυβερνήτη Μιναγού Χρήστου Μουλά που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει ζωές στις πυρκαγιές της Καρίστου. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κώστας Στασούλας κατά χειροκροτούμενος από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Η Βουλή αναλαμβάνει και την οικονομική στήριξή του μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Με τη συμβολική αυτή κίνηση, η Βουλή τιμά έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους, υπηρετώντας με αυτοθυσία το λειτουργήμά τους και την πατρίδα. Η Βουλή προφανώς θα υιοθετήσει αυτό το αγέννητο παιδί, είναι στον τρίτο μήνα. Η χείρα αυτού του αξιωματικού που έπεσε, επαναλαμβάνω, για να σώσει ζωές. Η Βουλή θα υιοθετήσει αυτό το παιδί μέχρι τα 25 του χρόνια με ένα χρηματικό ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως. Στο γαβαλοχώρι Χανίων, το πένθος και η Οδύνη κορυφώνονται. Το χωριό που ο Χρήστος Μουλάς έζησε τα εφηβικά του χρόνια αποχαιρετά αύριο τον ηρωικό πιλότο. Όλο το χωριό είναι στενοχωρημένο και κλέπει. Όλο το. Η χώρα και τα Χανιά βρίσκονται σε ένα βαρύ πένθος. Αποχαιρετάμε δύο νέα παλικάρια. Δύο νέα παιδιά που έδωσαν τη ζωή τους προσπαθώντας να υπερασπιστούν την ακεραιότητα και τις περιουσίες συμπολιτών. Η Οδύνη για τον τραγικό χαμό του έχει απλωθεί σαν μαύρο πέπλο πάνω από το γαβαλοχώριο που ζουν οι γονείς του. Στο καθήκον που τους κάλεσε έπεσαν με αυταπάρνηση. Και όλοι εμείς μένουμε με το γιατί. Στον ίστατο αποχαιρετισμό για τον 34χρονο την ελληνική πολιτεία θα εκπροσωπήσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου.